Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Ελάτε να πιούμε μαζί καφέ. Έχω φτιάξει μπόλικο γιατί νομίζω θα μου χρειαστεί. Και να διαβάσουμε μαζί το mail της φίλης, η οποία διερωτάται αν τόσο η πεθερά της, όσο και η κουνιάδα της είναι νάρκιση. Έχουν δηλαδή ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Θα μου πείτε γιατί επέλεξες σήμερα τρίτη μέρα των Χριστουγέννων να διαβάσεις το mail αυτό? Επειδή κάτι μου λέει, ένα πουλάκι μου λέει, ότι όσες και όσοι παραβρεθήκατε σε οικογενειακά τραπέζια εκτεταμένων οικογενειών, ίσως να έχετε βιώσει τέτοια φαινόμενα και να θέλετε να ακούσετε ένα βίντεο όπως αυτό, να παρακολουθήσετε ένα βίντεο όπως αυτό, όπου θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια μελέτη περίπτωσης για να βοηθηθείτε να καταλάβετε πως δεν είστε τρελοί όταν ενοχλείστε από πράγματα σαν γι' αυτά. Δεν είναι τυχαίο που η λέξη της χρονιάς για το 2022 είναι η λέξη gaslighting, που σημαίνει σε κάνω να νιώθεις πως είσαι τρελός και σε βγάζω και τρελό. Σε βγάζω τρελό και σε κάνω να νιώθεις και πως είσαι και τρελός. Και όπως πολύ πετυχημένα μου έχει στείλει μια φίλη σε ένα messenger, λέει ένας, νομίζω συγγραφέας ήταν που μιλούσε, ονόμασε τον gaslighting φρενοβλαβοποίηση. Δεν είναι δική μου λέξη. Δυστυχώς δεν θυμάμαι ποιος Έλλην διανοούμενος είπε αυτή τη λέξη, αλλά η λέξη φρενοβλαβοποίηση είναι η λέξη που εισηγείται για τον gaslighting στα ελληνικά. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Γεια σου αγάπη μου. Χαίρομαι πολύ που σας ανακάλυψαν και λίγο καθυστερημένα. Με αφορμή το βίντεο σας στο YouTube που μιλήσατε για το No Contact, έχουμε πολλά βίντεο στο YouTube που μιλήσαμε για το No Contact, όχι ένα, όχι δύο, πολλά, έχουμε ολόκληρο playlist πλέον για το No Contact. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και τη δική μου ιστορία. Θέλω να είμαι όσο πιο σύντομη μπορώ και να μην σας κουράσω, αλλά έχω τόσα πολλά μέσα μου που θέλω σαν χήμαρος να τα πω όλα. Πόσοι άνθρωποι έχουν πολλά μέσα τους που θέλουν να τα πουν όλα. Εγώ ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είμαι σε μια φάση τώρα, έχοντας εφαρμόσει ήδη το No Contact εδώ και καιρό, που δεν έχω ανάγκη να πω πολλά πράγματα ή σχεδόν και τίποτα. Και αυτό είναι θετικό. Διότι φτάσει στο σημείο που πλέον δεν έχεις όρεξη να διηγηθείς τα πάθη σου, σημαίνει ότι έχεις φύγει από την κατάσταση και πλέον έχεις ουδέτερα συναισθήματα γι' αυτά. Το εύχομαι σε όλους σας να έρθει μια στιγμή που να μην έχετε ανάγκη να πείτε τίποτα από τα προβλήματα και από τα τραύματα που έχετε βιώσει. Είμαι 35 χρονών και έχω δύο παιδιά. Με τον σύζυγο μου είμαστε πολύ αγαπημένοι, είναι καλός άνθρωπος, φιλότιμος και καλός πατέρας. Γνωριστήκαμε στην εργασία μας. Εγώ τότε ήμουν 25 και αυτός 32. Γίναμε πολύ γρήγορα ζευγάρι και δεθήκαμε από την αρχή. Μέσα σε ένα χρόνο αραβωνιαστήκαμε και μέναμε στο σπίτι μου. Είχα γνωρίσει τη μητέρα του και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αγάπη που μου έδειχνε. Πάμε να δούμε λοιπόν αν η καινούργια πεθερά έκανε love bombing, βομβαρδισμό αγάπης δηλαδή στη νέα της νύφη. Στην κυριολεξία έπιανε τα χέρια μου και τα φιλούσε. Με έλεγε κορίτσι της και μου φερόταν σαν παιδί της. Αυτές οι υπερβολικές εκδηλώσεις θαυμασμού, αγάπης, λατρείας στην αρχή είναι ανησυχητικές. Από την πρώτη στιγμή άρχισε να μου ανοίγεται και πολλές φορές μου έλεγε για την αγάπη που έχει με τον αδελφό της, αλλά λόγω της νύφης της δεν πηγαίνει να τη δει και δεν έχουν σχέσεις. Άραγε, γιατί δεν έχουν σχέσεις με τον αδερφό της? Άραγε, μήπως φταίει η νύφη της, μήπως φταίει αυτή? Έκλαιγε αυτή, έκλαιγα κι εγώ μαζί της, την πονούσα. Είχε έναν τρόπο να μου προκαλεί συμπόνια. Ήταν χειριστική δηλαδή η πεθερά σου και έκανε επίκληση στο συναίσθημα. Άμα ακούτε κάποιον να λέει, μα γιατί είμαι πάρα πολύ άτυχος, είμαι πάρα πολύ άτυχη, οι φίλες μου με παρετάνε και δεν με κάνουν πλέον παρέα και δεν με εξηγούν και γιατί, μου κάνουν ghosting όλες μου οι φίλες. Μήπως έχεις εσύ το πρόβλημα και σε παρατάνε, λέω τώρα. Μου έλεγε επίσης η πεθερά μου ότι η μαμά της είχε αδυναμία στον αδερφό της, πως για εκείνον ζει και αν πάθαινε κάτι θα πέθαινε επί τόπου, χωρίς να την νοιάζει για τις άλλες δύο κόρες της που θα τις αφήσει.
Αυτό την πληγώνει ακόμη και σήμερα. Πράγμα που για μένα είναι αδιανόητο που σε αυτή την ηλικία επιζητούσε την αγάπη της μάνας της τόσο έντονα και ανταγωνιστικά. Η νάρκηση είναι ανώριμοι άνθρωποι, ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι, οι οποίοι μπορεί να είναι και 50 και 60 και 70 και ακόμη να λειτουργούν σαν μικρά παιδιά. Μου έλεγε επίσης πως δεν την άξιζε αυτό το σπίτι και αυτή η ζωή που έκανε με τον πεθερό μου, ούτε ο ίδιος ο πεθερός μου. Μεγαλεία η κοπέλα, είχε αίσθηση μεγαλείου, θεωρούσε ότι ήταν μεγαλειώδης αυτή και άλλοι δεν της άξιζαν. Ήταν από καλή οικογένεια και ήρθε στους γύφτους εντός εισαγωγικών με μια πεθερά που ήταν, όπως έλεγε η ίδια εντός εισαγωγικών, μικρής διανοητικής ικανότητας και δεν τη βοηθούσε πουθενά, μόνο βάρος ήταν. Μάλιστα, σε πλησιάζει η πεθερά, σου κάνει love bombing, σου λέει το πρόβλημά της ότι αγαπάει πάρα πολύ τον αδερφό της, αλλά δεν μπορεί να έχει σχέση μαζί του λόγω της γυναίκας του, σου λέει γιατί εξουκλέγεται για τη μάνα της που αγαπάει το γιο της περισσότερο από τις κόρες, κατηγορεί τον πεθερό σου, κατηγορεί την πεθερά της. Με έναν άντρα μέθησε και χαρτοπαίχτη στα νιάτα του, που όταν πήγαινε στη δουλειά της το πρωί αυτός γίνουσε σπίτι και άλλα πολλά τέτοια. Ο πεθερός μου από την άλλη ήταν ψυχούλα. Πολύ καλός άνθρωπος του χωριού. Πράγματι ήταν τζογαδόρος, αλλά δεν ήταν το τέρας που παρουσίαζε. Η αδερφή του άντρα μου, η κουνιάδα, είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη του, όμορφη, με κοινωνική ζωή και μεγάλη έπαρση, δευτεροπαντρεμένη με δύο παιδιά. Από τον πρώτο άντρα της είχε χωρίσει, γιατί είχε παράλληλη σχέση με ένα φίλο του και τους είχε τσακώσει. Τι ωραία, τι καλά. Τότε είχε γίνει μεγάλος ντόρος σε όλο το χωριό, το συζητούσαν χρόνια. Ο φίλος του άντρα της γύρισε τελικά στη γυναίκα του και αυτή μετά από λίγα χρόνια πίσω στο χωριό με την καινούρια της οικογένεια. Ήταν από τις πρώτες συζητήσεις που μου έκανε η πεθερά μου, θέλοντας να δικαιολογήσει την κόρη της ότι καλά έκανε γιατί ήταν σε χρυσό κλουβί και κάθε βράδυ κοιμόταν μόνη της γιατί ο άντρας της δούλευε. Εγώ φυσικά δεν συμμεριζόμουν με αυτή την άποψη, αλλά δεν μπορούσα να το πω. Οπότε κουνούσα συγκαταβατικά το κεφάλι. Δεν της έφτανε όμως αυτό και συνέχεια το έκανε συζήτηση φέρνοντάς με σε δύσκολη θέση. Ίσως η ίδια είχε έγνοια ότι εσύ θα κατηγορούσες την κόρη της, οπότε σου το έλεγε αυτή για να σου το πει με τη δική της αφήγηση ώστε να μην κατηγορήσει την κόρη της. Εδώ να σχολιάσω ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συνέβη και στον πρώτο γάμο της κόρης της. Shit happens. Ερωτεύτηκε με το φίλο του άντρα της, κλέφτηκαν, καλά έκανε, δικαίωμά της, δική της ζωή, δεν μας αφορά. Δεν ξέρω πότε έγινε η αλλαγή και γιατί, αλλά άρχισα να νιώθω κάτι στον αέρα, μια κακιά ενέργεια, κάτι σιωπές άβολες, βλέμματα αλλιώτικα. Άρχισε να μου δείχνει έναν άλλο εαυτό χωρίς να έχει μεσολαβήσει κάτι. Ένα μεσημέρι, όπως καθόμαστε, μου είπε πάνω στη συζήτηση, «Κοίτα να δεις, εσύ δεν μπορείς να πάρεις τη θέση της κόρης μου, ποτέ δεν θα γίνεις παιδί μου, άλλο η νύφη και άλλο η κόρη». Θυμάμαι, της απάντησα φυσικά, εννοείται, δεν συγκρίνεται το παιδί σου με κανένα. Μέσα μου όμως πληγώθηκα. Με είχε κάνει να πιστέψω ότι είχαμε άλλη σχέση και ποτέ μου δεν είχα σκεφτεί να μπω στη διαδικασία της σύγκρισης. Τριγωνισμός ονομάζεται αυτό, όταν ο νάρκισσος βάζει τους άλλους να τσακώνονται μεταξύ τους για να κυριαρχήσει αυτός. Είπαμε στους νάρκισσους, στους ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ο μεγαλύτερος σκοπός και στόχος είναι να επικυριαρχήσουν πάνω στους άλλους. Είχε αρχίσει να μου πετάει κακίες με το γάντι. Θα γράψω παρακάτω παραδείγματα για να καταλάβετε. Μια μέρα είχε έρθει επίσκεψη ένας φίλος του άντρα μου, να συμπληρώσω ότι εγώ είμαι ποντιακής καταγωγής. Μπράβο σου, τιμήσου και καμάρι σου που είσαι ποντιακής καταγωγής, δεν κατάλαβα. Και η πεθερά μου του λέει, εγώ τους πόντιους δεν τους χωνεύω, είναι κακοί άνθρωποι, αλλά η νύφη μου είναι καλή. Νέγκινγκ ονομάζεται αυτό. Νέγκινγκ. Η νύφη μου είναι καλή, αλλά εγώ δεν χωνεύω τους πόντιους. Μου είχε πει ότι ο παππούς μου είναι κοτσανάτος, πρέπει να ήταν όμορφος στα νιάτα του, η γιαγιά μου πάλι ασχημούλα και ο πατέρας μου επίσης. Νέγκινγκ πάλι. Λέμε κάτι για τον παππού, ο παππούς ήταν όμορφος, αλλά η γιαγιά σου άσχημη και ο πατέρας σου άσχημος. Είχε αιμονή με την ομορφιά. Πώς όλες αυτές οι νάρκισσες έχουν. Οι νάρκισσες οι γυναίκες έχουν αιμονή με την ομορφιά. Και για ένα περίεργο λόγο αυτές δεν φημίζονται για την ομορφιά τους. Είχε μονή με την ομορφιά. Η ίδια της δεν ήταν ποτέ περιποιημένη. Μια γυναίκα του χωριού θα έλεγα.
με όμορφο πρόσωπο που κέρδιζε τους άλλους με τις κολακίες της. Καλή και ευχάριστη προς τα έξω που όλοι την αγαπούν ή όλοι τη συμπαθούν γιατί δεν την ξέρουν καλά. Όποιος δεν σε ξέρει ακριβά σε αγοράζει, λέμε στην Κύπρο. Όποιος δεν σε γνωρίζει σε αγοράζει ακριβά. Μου εκθίαζε συνέχεια την κόρη της και με έκανε να νιώθω ότι αν δεν το κάνω, τη ζηλεύω. Παρέλειψα να πω πως σε αυτό το διάστημα είχα πάει να μένω μαζί τους γιατί αυτή το ήθελε. Θεωρούσε ντροπή να μένουμε στη μάνα μου. Και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω πολλά. Έθαβε τους πάντες ανεξαιρέτως. Από τις φίλες της μέχρι τη γειτόνισσα. Μπροστά τους όμως ήταν όχι απλώς φιλική. Έδειχνε πως τους αγαπούσε. Το ίδιο και η κόρη. Δεν άκουσα καλή κουβέντα για κανένα. Το γαμπρό της τον είχε για βλάκα. Τον μιλούσε όπως ήθελε και τον υποβίβαζε συνεχώς στην εγγονή της, σε μένα και στην κόρη της που το ευχαριστιόταν. Δεν θα θέλαμε τίποτε να ζω σε τέτοιο περιβάλλον. Βούλιαζα σε εκείνο το σπίτι, λέει η φίλη, είχα αρχίσει να αλλάζω. Έπιασα τον εαυτό μου να λέει πράγματα που δεν πιστεύει για να μην παρεξηγείται η αλήθεια μου. Αυτό μου το είχε περάσει ο άντρας μου, ο οποίος που ήταν σε όλα αυτά. Θα πω πολύ απλά ότι εθελοτυφλούσε, της έκανε τα χατήρια για να μην την ακούει. Συνεξαρτώμενος ο άντρας σου δηλαδή και από την πεθερά σου. Η πρώτη φορά που πήρε θέση ήταν μια μέρα που μας είχε δώσει ο αδερφός μου το αλυσοπρίωνό του και το είχαμε χαλάσει. Τότε του είπα δεν θα το πας έτσι, πρέπει να το φτιάξεις. Ξαφνικά πετάχτηκε η πεθερά μου και μου είπε για να ζεσταθεί ο δικός σου κόλος τον πήρε από τον αδερφό σου. Πεθερούλα, τι καλή. Πάγωσα, δεν είπα τίποτα και έφυγα. Την επόμενη μέρα την έπιασε ο άντρας μου πίσω στην αποθήκη και μάλωσα. Ήταν η πρώτη φορά που της μίλησε άσχημα και της φώναξε για μένα. Εγώ το έμαθα αργότερα πάνω σε φασαρία που του είχε αναφέρει η πεθερά μου. Κανονικό άντρας σου μπροστά σου έπρεπε να τη βάλει στη θέση της εκείνη την ώρα για να της δείξει ακριβώς τη δυναμική. Το να την πιάνει πίσω από την πλάτη σου και να τη βάζει στη θέση της δεν ωφελεί πουθενά. Μπορείτε να φανταστείτε από αυτό το σημείο και μετά τι πέρασα. Εκεί μέσα έγινε ο τάφος μου. Μούτρα, σιωπές, υποβιβασμός, ντουέτο με την κόρη της. Εδώ θέλω να πω ότι δεν το θεωρώ καθόλου φυσιολογικό, μα καθόλου φυσιολογικό το νέο ζευγάρι να μένει με τα πεθερικά οποιασδήποτε πλευράς. Καθόλου φυσιολογικό. Και καθόλου υγιεινό ψυχικά. Μέσα στη χρονιά έμεινε έγκυος το πρώτο μου παιδί, δεν δίσταζε ακόμη και τότε να με ταράζει. Έπιασα τον άντρα μου και του είπα ότι δεν νιώθω καλά. Του άνοιξα την ψυχή του και την ψυχή μου και με κατάλαβε. Πιάσαμε ένα σπίτι, αλλά μέσα σε ένα χρόνο φύγαμε στο εξωτερικό λόγω οικονομικών προβλημάτων. Η μητέρα μου με τον πατέρα μου και τον αδερφό μου ήταν ήδη ένα χρόνο εκεί και θα μας βοηθούσα. Ο άντρας μου δούλευε στις αδερφείς του το μαγαζί και υπέφερε, ερχόταν από τη δουλειά χάλια από τη συμπεριφορά τους. Ήταν καθαρά δική του η απόφαση για να φύγουμε και έχω το λόγο μου που το λέω αυτό. Η κόρη μου φυσικά ήταν όμορφη γιατί πήρε από αυτούς και τρομερά έξυπνη γιατί πάλι από αυτούς πήρε όπου βρισκόταν η πεθερά μου αυτά έλεγε. Μια μέρα ενώ είμαστε στο μαγαζί της κουνιάδας μου έρχεται μια γνωστή τους και βλέπει την κόρη μου και της λέει ότι το παιδί μοιάζει τον πεθερό μου. Και εγώ της απαντώ καμία σχέση χωρίς καμία απολύτως κακία για τον πεθερό μου. Ούτως ή άλλως τον λάτρευα. Όταν έφυγε η κυρία μου λέει με ύφος η κουνιάδα μου ότι πρέπει να χαίρομαι όταν λένε ότι η κόρη μου πήρε από αυτούς γιατί είναι πιο όμορφο, πιο όμορφη σαν σόι από το δικό μου. Έπαθα σοκ. Της είπα ποιος είναι πιο όμορφος από ποιον γιατί εδώ θα γελάσουμε πολύ τώρα. Δεν περίμενε αυτή την απάντηση και μου είπε τυχαία μια ξαδέρφη μου με μια δικιά της. Έπαθα δεύτερο σοκ. Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Α, σου λέει η ξαδέρφη μου ήταν, δεν είναι πιο όμορφη από τη δικιά σου ξαδέρφη. Τότε απλώς της είπα δεν τρέπεσαι να λες τέτοια πράγματα. Δεν μου απάντησε ποτέ. Ξαφνιάστηκε και έκανε πως ψάχνει το παιδί της. Ο άντρας μου ήταν εκεί και προσπάθησε να τη δικαιολογήσει ότι κάνει πλάκα. Απλώς έφυγα. Κακός ο άντρας σου προσπάθησε να τη δικαιολογήσει ότι κάνει πλάκα. Πρέπει να της πει τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτές οι βλακίες που λες. Κόψε τα. Όταν έμειναν μόνη, της είπε γιατί έκανες έτσι. Η απάντηση ήταν: βάζεις αυτήν πάνω από εμένα. Α, η αδερφή λέει στον αδερφό: βάζει τη γυναίκα σου πάνω από εμένα. Ναι, βεβαίως, ο αδερφός τη γυναίκα του θα βάλει πάνω από σένα. Σένα θα βάλει πάνω από τη γυναίκα του. Είχα φτάσει σε σημείο που δεν τους έκανα τη χάρη. Προπολού είχα αρχίσει να λέω αυτό που πίστευα και όχι αυτό που ήθελα να ακούσω.
Όταν μου έλεγε πλέον για την κόρη της και τον κουμπάρο, την έλεγε ότι την καταλαβαίνω σαν μάνα ότι στηρίζει το παιδί της και καλά κάνει, αλλά δεν έχω την ίδια άποψη. Αν τόσο πια κακοπερνούσε με τον άντρα της, μπορούσε να χωρίσει και να βρει άλλον άντρα και όχι το φίλο του άντρα της που είχε και η οικογένεια. Χάθηκαν οι άντρες? Αλήθεια, αν το έκανα εγώ στο γιο της θα είχε την ίδια άποψη? Ο γιος της ήταν ο μεγάλος της έρωτας στα λόγια. Στην πράξη όμως, ο μεγάλος της έρωτας ήταν η κόρη της, με διαφορά. Τον χειρίζονταν και οι δύο με τόση μαεστρία. Κοντά τους δεν ήταν ο εαυτός του, γινόταν αυτό που ήθελα. Κάτι ξένο για μένα. Όταν τον ρώτησα γιατί το κάνει αυτό, μου έλεγε ότι έτσι έμαθε. Μου παραδεχόταν πως δεν ήταν ποτέ ο εαυτός του με τους δικούς του και ότι του το προκαλούν αυτές. Άρα σου παραδέχθηκε τη συνεξάρτησή του, ότι όταν βρίσκεται κάτω από την επιρροή τους αλλάζει, γίνεται όπως το θέλω. Εν πάση περιπτώσει φύγαμε. Περάσαμε πολύ δύσκολα στις αρχές, αλλά μπορέσαμε τελικά να φτιάξουμε κάπως τη ζωή μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι τα πεθερικά μου συντηρώνταν από τα παιδιά τους. Η πεθερά μου από 40 χρόνων δεν δούλεψε άλλο και στα 50 της πέρασε μια αρρώστια, αλλά το είχε ξεπεράσει ήδη όταν τη γνώρισα. Θεωρούσε για κάποιο λόγο υποχρέωση των παιδιών τους να τους συντηρούν. Είχε πολλές απαιτήσεις και δεν είναι μόνο η πεθερά σου, έχει πολλούς γονείς που δυστυχώς θεωρούν ότι είναι υποχρέωση των παιδιών τους να τους συντηρούν. Ο πεθερός μου από την άλλη δεν είχε μια σταθερή δουλειά από εδώ και από εκεί. Είχε έρθει 2 φορές στο εξωτερικό που μέναμε και τις είχα ανοίξει λογαριασμό στο Messenger για να κάνουμε βιντεοκλήση όταν θα έφευγε. Εδώ πρέπει να παραλείψω πολλά γιατί δεν θα τελειώσω ποτέ. Απλώς θα πω ότι και σε αυτό το διάστημα πετούσε πάλι κακίες. Ήθελαν να μας ελέγχουν 2.000 χιλιόμετρα μακριά. Στα πάντα, έτσι είναι να αρχίσει. Όπου και να πας θέλουν να σε ελέγχουν. Και μέσα από το τηλέφωνο και μέσα από το Messenger. Ώσπου έρχεται μια μέρα που κάνει μπαμ, παίρνει τηλέφωνο σε έντονο ύφος τον άντρα μου, κατηγορώντας με για το πιο απίθανο. Λέγοντας ένα σωρό πράγματα που έχω κάνει και την έχουν πειράξει, πράγματα ανούσια για μένα, όπως γιατί δεν την παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο, γιατί δεν έκανα στην κηδεία της μαμάς της γλυκό όταν συγχωρέθηκε και έκανα στη γιαγιά μου, γιατί έχω καλές σχέσεις με τα ξαδέρφια μου και ο άντρας μου όχι με τα δικά του, γιατί σαράντησα το παιδί μου χωρίς αυτήν και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Την εξήγησα ότι δεν είμαι άνθρωπος που είναι συνέχεια στο τηλέφωνο και να μην το παίρνει προσωπικά, ούτε με τις φίλες μου μιλάω κάθε μέρα, αλλά όποτε θέλει μπορεί να με πάρει τηλέφωνο. Πάντα το σηκώνω και δεν χρειάζεται να το κάνουμε θέμα. Όπως και για τον άντρα μου, της είπα ότι έτσι ήταν και πριν με γνωρίσει δεν ευθύνομαι εγώ. Για το παιδί μπορούσε απλώς να μου έχει πει να πάμε μαζί για το σαράντισμα. Για το γλυκό ούτε να το σχολιάσω θέλω. Βασικά αυτά προσωπικά τα θεωρώ μικρότητες και ντρέπομαι και που τα γράφω, αλλά ήταν η πρώτη μεγάλη φασαρία. Ναι, από κάπου θα βρει αφορμή για να κάνει φασαρία ο Νάρκησος. Δεν μου είχε αρέσει ο τρόπος που μου μιλούσε, ένιωθα σαν να με διατάζει, αλλά το κατάπια γιατί ο άντρας μου έκανε νόημα να μην δώσω έκταση. Η μαμά μου μου έλεγε συνέχεια ότι είναι κρίμα να μην δίνω. Η μαμά μου, δηλαδή η μαμά της φίλης που μας γράφει, μου έλεγε συνέχεια ότι είναι κρίμα να μην της δίνω σημασία και ότι απλά της λείπει το παιδί της. Πόσο κακό μου έκανε αυτό! Πάρα πολύ κακό κάνει αυτό, το να δείχνουμε κατανόηση στον κάθε κακοποιητή. Άρχισα να φαίνομαι εγώ η παράξενη και η υπερβολική. Η κακιά ίσως, καμία στήριξη. Μέσα μου έβραζα από θυμό. Μετά από λίγες μέρες παίρνει ξανά στον άντρα μου και λέει αυτή τίποτα δεν κατάλαβε από αυτά που της είπα. Ήδη όμως εγώ είχα φτάσει στο οριάμαι. Δεν μιλήσαμε ποτέ ξανά στο τηλέφωνο όπως πριν. Τελείωσε. Δεν ήθελα να έχω σχέση άλλο μαζί της. Με κούρασε. Ο άντρας μου ήδη και αυτός πιεζόταν και με κατάλαβε απόλυτα. Αργήσατε πάρα πολύ να κόψετε σχέσεις. Πάρα πολύ. Όταν το συνειδητοποίησε η πεθερά μου, ξεκίνησε πόλεμο, κόντεψαν να μου κλείσουν το σπίτι, με υποβίβαζα συνεχώς, μιλούσαν άσχημα, δεν με σεβόντουσαν σε τίποτα και ο άντρας μου δυστυχώς δεν μπορούσε να το χειριστεί. Μα ο άντρας σου είναι ο αδύναμος κρίκος. Ο άντρας σου είναι ο αδύναμος κρίκος, ο οποίος σιωπούσε για να περνάει. Δεν μπορείς όμως να στηρίξεις οικογένεια με το να σιωπάς για να περνάς. Ανακατεύτηκε και η κουνιάδα μου, είχαν λυσάξει. Λες και ο έξω από εδώ είχε μπει μέσα τους. Τώρα ο έξω από εδώ κατάλαβα ποιον εννοείς. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει ο έξω από εδώ ή κάποιοι άνθρωποι είναι έξω από εδώ. Έξω από εδώ, έξω, ουστ, no contact. Προσπάθησα να εξηγήσω αλλά δεν ήθελαν καμία επαφή μαζί μου. Με έδιωχναν μπροστά από την κάμερα. Είχα τρελαθεί. Έτσι γίνεται το gaslight. Άρχισα να μην νιώθω καλά. Ένιωθα μονίμως έναν κόμπο στο λαιμό μου.
Άκουγα και δεν μιλούσα χρόνια. Ώσπου αρρώστησα, νάτα, παντρεύτηκα τον θηρεοειδή μου. Άρχισα να προσεύχομαι και να νηστεύω, πήγα να εξομολογηθώ, ένιωθα να πνίγουμε. Εδώ θέλω να πω ότι η θρησκευτικότητα δεν βοηθάει σε τίποτα όταν έχεις να κάνεις με νάρχη σου, γιατί όταν πας να εξομολογηθείς μπορεί να σου πει κιόλας ο ιερέας, συγχώρεσέ τους, είναι κρίμα. Κάποιοι ιερείς έχουν κάποιες γνώσεις και μπορεί να σου πούν κράτα μια απόσταση. Σε αυτό το διάστημα ο άντρας μου μιλούσε κανονικά μαζί τους και αρκέστηκε στο να μην μιλάμε. Δηλαδή να μην μιλάς εσύ με την πεθερά και την γωνιά, αλλά αυτός να μιλάει. Για ένα χρονικό διάστημα το έπαιζαν ευτυχισμένοι οικογένειες στις βιντεοκλήσεις μαζί με τα παιδιά. Είχα αδειάσει, ένιωθα προδοσία από τον άντρα μου και του το έλεγα. Ένιωθα ότι το κάνουν επίτηδες. Είχα καταντήσει να τις βρίζω όλη μέρα μέσα στο κεφάλι μου. Άμα φτάσει σε αυτό το σημείο, όλη μέρα μέσα στο κεφάλι σου να βρεις την πεθερά σου και την γωνιάδα σου, μπορείτε να φανταστείτε πόση πίεση έχεις ήδη δεχτεί και είσαι έτοιμη να κάνεις έκρηξη. Φανταστείτε τι γίνεται μέσα στο μυαλό, μέσα στη ψυχή μιας γυναίκας η οποία αδικείται τόσο κατάφορα και έχει και τον άνδρα της ο οποίος το παίζει χαροπή οικογένεια μαζί με τις άλλες όταν παίρνουν βιντεοκλήσεις. Αρκετές φορές όμως με έκανε και να τη λυπάμαι. Έλεγε μέσα στα κλάματα της ότι όλα ήταν μια σκευωρία από μέρους μου για να τον πάρω μακριά της επειδή ζηλεύω την αγάπη τους. Και εσύ το πίστεψες? Το δέχθηκες αυτό? Τότε πήρα την απόφαση και της έστειλα μήνυμα γράφοντας της ότι έχει κάνει πολλά πράγματα στο παρελθόν μου με έχουν πληγώσει και το ξέρει. Αν θέλει η πόρτα του σπιτιού μου είναι ανοιχτή για αυτή, να λυθεί επιτέλους αυτή η παρεξήγηση. Την περιμένω και αν δεν θέλει δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Δεν πήρα ποτέ απάντηση. Σιγά που θα έπαιρνες απάντηση, αφού αυτής ο σκοπός της ήταν να υπάρχει ένα ρήγμα και από αυτό το ρήγμα να τρέφεται. Εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν ήθελε να τα βρούμε. Ήθελε να με βάλει ο γιος της στη θέση μου. Δεν την ένοιαζε καθόλου. Έκλαιγε για αυτήν, για κανέναν άλλο, κόντεψε να μου κλείσει το σπίτι. Αφού δεν μιλούσε μαζί μου, άρχισε να μαλώνει με τον άντρα μου. Ζήσαμε ακραίες καταστάσεις, τον έφτυναν και του έλεγαν ότι είναι φλόρος που δεν μου ρίχνει κανένα χαστούκι που αν ανοίξουν το στόμα τους θα μας βάλουν φωτιά. Το σπίτι, λόγια συγχώρητα, απαράδεκτες, γυναίκες με μισογυνισμό μέσα τους. Άκου, να λέει η πεθερά και η κουνιάδα να ρίξει χαστούκι ο άντρας στη γυναίκα του. Ο άντρας μου δημιούργησε πρόβλημα στο στομάχι σε όλο αυτό το διάστημα. Αρρώστησε και ο πεθερός μου από καρκίνο και πέθανε. Γι' αυτό λέμε είναι τοξικές αυτές οι συμπεριφορές. Δηλητηριώδεις, αρρωστούν οι άνθρωποι. Τι να πρωτοπώ, μας έχουν συκοφαντήσει σε όλο το χωριό, δεν τολμάμε να πάμε, μην τις συναντήσουμε και γίνουν φασαρίες. Σήμερα οι σχέσεις μας είναι no contact. Επιτέλους, no contact! Ναι! Μου πήραν την αθότητα της ψυχής μου. Πέρασα πολύ δύσκολα. Έχω παραλείψει πάρα πολλά γιατί είναι τεράστιο το κείμενο. Πάντα σκεφτόμουν ότι δεν είναι απλώς κακές, ψεύτρες, υποκρίτριες, δολοπλόκες. Είναι και κάτι άλλο, κάτι παραπάνω που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ένας συνδυασμός κακών πραγμάτων. Τώρα ξέρω, έχει 2 μήνες που έπεσε στην αντίληψη μου το θέμα ναρκισισμός. Ήταν απλώς νάρκιση. Ξέρω βαριά κουβέντα και δεν είμαι ειδικός, αλλά εγώ μέσα μου πήρα πολλές απαντήσεις που χρειαζόμουν. Και ειδικός να μην είσαι, μπορείς να αναγνωρίσεις το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Δεν κάνεις διάγνωση για ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Αναγνωρίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί με ένα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και είναι πολύ σημαντικό να το αναγνωρίζεις και γι' αυτό κάνουμε την ψυχοεκπαίδευση, για να προστατευόμαστε από τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και για την ψυχική και για τη σωματική μας υγεία. Λυπάμαι μόνο που ήταν αργά και το πέρασα όλο αυτό τελείως άπειρα και με πολλά, τελείως άπειρη και με πολλά ανεξίτηλα σημάδια, γιατί τίποτα δεν έφυγε. Όλα τα έχω κρατημένα στο μυαλό. Μετά από ναρκισιστική κακοποίηση που έχεις δεχθεί και εσύ και ο άνδρας σου, πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσετε τις αρνητικές συνέπειες της ναρκισιστικής κακοποίησης.
Ακόμη πιάνω τον εαυτό μου να απαντάει στις προσβολές που τότε δεν μπόρεσε. Άτιμο πράγμα το μυαλό. Το κάνει το μυαλό σου αυτό για να σου δώσει εκ των υστέρων μια αίσθηση ελέγχου. Εκ των υστέρων απαντά στις ενοχές. Γιατί σου λέει το μυαλό σου δεν τα κατάφερες τότε, δεν μπόρεσες τότε να τις απαντήσεις. Τι θα τις απαντούσες αν ήσουν τώρα? Είναι για να σου δώσει έστω και εκ των υστέρων μια ψευδέστηση αίσθηση ελέγχου. Ιστερόγραφο, από τότε που δεν μιλάμε, έχει συμφιλειωθεί με όλο τον κόσμο, ακόμη και με την ύφη της και τον γαμπρό της. Χεστήκαμε, δεν μας νοιάζει. Δεν με πειράζει, αυτή είναι η τιμωρία της να προσποιείται συνεχώς. Εγώ είμαι ελεύθερη. Και υπάρχει και update. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, σήμερα που είχα χρόνο ξαναδιάβασα το mail που σας έχω στείλει και συνειδητοποίησα ότι έχω παραλείψει σημαντικά πράγματα γιατί επικεντρώθηκα σε μένα και αυτά που ένιωθα. Το πιο σημαντικό που παρέλειψα να γράψω ήταν όσον αφορά στον άντρα μου. Ο άντρας μου είναι ένας άνθρωπος ενοχικός, συναισθηματικά κακοποιημένος από τη μητέρα του. Έχουμε κάνει βίντεο πρόσφατα που εξηγούμε πώς η ενοχικότητα συνδέεται άμεσα με τη συνεξάρτηση. Μεγάλωσε έχοντας πάντα την έγνοια των γονιών του. Ήταν γονεοποιημένο παιδί δηλαδή ο άντρας σου. Έχουμε ολόκληρο playlist για τα γονεοποιημένα παιδιά. Ακόμη και στις καλύτερες στιγμές της ζωής του ένιωθε ενοχή απέναντί τους. Να πάλι η ενοχικότητα σε σχέση με τη συνεξάρτηση. Φρόντιζε, βλέπετε, η πεθερά μου να τον παίρνει τηλέφωνο και να κλαίει γιατί δεν έχουν να φάνε, ενώ αυτός ήταν σε νησιά σεζόν δουλεύοντας. Δηλαδή πάντοτε έκανε επίκληση στο συνέστημα και επίκληση στην ενοχή η πεθερά σου προκειμένου να διαχειρίζεται, να χειρίζεται τον άντρα σου. Η πεθερά μου έκλαιγε πάντα μία εβδομάδα πριν φύγει για σεζόν γιατί δεν μπορούσε τον αποχωρισμό. Αυτό τον έπνιγε. Ήταν ο λόγος που ήθελε συνέχεια να φεύγει. Του έλεγε πάντα πως δεν τον έχει χορτάσει. Αυτός ο άνθρωπος πάλεψε με τους δαίμονες του βράδια ολόκληρα. Έδωσε ευκαιρίες πάρα πολλές μέχρι να βρεθεί στη θέση να μην μιλάνε πλέον με τη μάνα του. Κακώς έδωσε τόσες πολλές ευκαιρίες ο άνδρας σου. Δώσ' του αυτό το βίντεο να το δει. Το πρόβλημα είναι ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι ακραίοι. Έχουν φτιάξει ένα παραμύθι στον περίγυρό τους και ζουν το δράμα του άσου του ιού που τους παράτησε και έχει αποποιηθεί τις ευθύνες του. Και για πόσους άλλους ιούς λένε ότι είναι άσωτοι ιοί και τους παράτησαν και έχουν αποποιηθεί τις ευθύνες τους. Σαν πως και τα παιδιά έχουν ευθύνες απέναντι στους γονείς. Οι γονείς έχουν ευθύνες απέναντι στα παιδιά και όταν αυτά τα παιδιά είναι ανήλικα. Και φροντίζει για όλα η κόρη, γιατί η πεθερά μου ούτε σύνταξη παίρνει ακόμη. Θέλουμε να πάμε να δούμε τους φίλους μας και σκεφτόμαστε πώς θα πάει μαζί με τα παιδιά. Όχι να μην πάτε. Το μη χειρον βέλτιστο, να μην πάτε. Είναι θεατρίνα η πεθερά μου, θα πέφτει στους δρόμους και θα κλαίει, αυτό να είσαι σίγουρη. Και η αδερφή του έχει τσαμπουκά που δυστυχώς δεν την νοιάζει να το δείξει μπροστά σε όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Δεν πάμε, δεν πάμε και δεν πάμε. Εγώ δεν θα ήθελα μπροστά στα παιδιά τέτοια πράγματα, αλλά και από την άλλη είναι μεγάλη αδικία να αποκοπώ από τον τόπο μου. Μεγαλύτερη αδικία είναι να αποκοπείς από τον ίδιο σου τον εαυτό και να πάθεις περισσότερα κακά από όσα έχεις πάθει ήδη μέχρι τώρα από αυτούς. Ο άντρας μου λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μάθουν ότι πήγαμε και να μην γίνουν φασαρίες και δράματα. Και έτσι όλο το αναβάλουμε δυστυχώς. Πώς διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις? Τέτοιες καταστάσεις τις διαχειρίζεστε με την πλήρη αποχή και το πλήρες no contact. Δεν υπάρχει λόγος να πάτε. Μπορείτε να καλέσετε ανθρώπους που αγαπάτε από τον τόπο σας, να τους φιλοξενήσετε εκεί που είστε και να τους δείτε. Αν έχετε έναν αγαπημένο φίλο, μια αγαπημένη φίλη, έναν αδερφό, μια αδερφή. Ενώ δεν μιλάω για την κουνιάδα σου και την πατέρα σου, μιλάω γενικότερα. Από τα δικά σου αδέρφια ή τους γονείς σου ή κάποιους άλλους ανθρώπους από εκεί να τους προσκαλέσετε εκεί που είστε να τους δείτε ή να πάτε στην Ελλάδα σε κάποια πόλη και να έρθουν εκεί να σας δουν οι άνθρωποι που σας αγαπούν, αλλά σας παρακαλώ μείνετε μακριά από το χώρο του εγκλήματος. Μην επιστρέφετε στο χώρο του εγκλήματος γιατί τα θύματα έχουν μέσα τους αυτή την ελπίδα ότι αν επιστρέψω δεν θα κακοποιηθώ. Όχι, αν επιστρέψεις θα κακοποιηθείς και θα τιμωρηθείς και από πάνω γιατί όλο αυτό το διάστημα ήσουν no contact και δεν κακοποιήσουν. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος όταν κρατήσουμε αποχή για μεγάλο χρονικό διάστημα να ξεχάσουμε πόσο επικίνδυνος είναι ο άνθρωπος από τον οποίο είμαστε no contact. Μακριά, μακριά. Μακριά και πάλι μακριά. Σε παρακαλώ πολύ κόρη μου, προστάτευσε την ψυχική και σωματική σου υγεία, προστάτευσε την οικογένεια σου, τη σχέση σου με τον άντρα σου
Και σε τέτοιες περιπτώσεις τι κάνετε, οξία ψυχοθεραπεία. Και ο άντρας σου και εσύ και οι δύο μαζί ως ζευγάρι, για να ξεπεράσετε όλα όσα έχετε βιώσει από αυτή τη μακροχρόνια ναρκισιστική κακοποίηση από την πεθερά σου και την κουνιάδα σου. Ναι, είναι νάρκισος η πεθερά σου, ναι, είναι νάρκισος η κουνιάδα σου και ας χαίρονται μια την άλλη, αλλά μακριά από εσάς. Μακριά. Την αγάπη μου.